τοποθετήθηκε χθες το βράδυ στη φρεγάτα FDIHN Κύμων του πολεμικού ναυτικού το PSIM, The Panoramic Sensors and Intelligence Module, στο ναυπηγείο της Naval Orient Γαλλίας. Το PSIM ύψους 40 μέτρων, βάρους 150 τόνων και τοποθέτησης 60 κεραιών αντένας ενσωματώνει ψηφιακό σύστημα μάχης. Το PSIM ενσωματώνει ολόκληρη την νοημοσύνη του συστήματος. Αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων, κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων. IWF. Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης φύλιων ή εχθρικών δυνάμεων. Optronic Sensors. Πανοραμική οπτική επιτήρηση και αναγνώριση νύχτας και ημέρας βελτιστοποιημένο για ασύμετρο πόλεμο. Μόνιμη επιτήρηση και παρακολούθηση 360 μοιρών. Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες PSIM επιτρέπουν την επιτήρηση και αναγνώριση αερομεταφερόμενων ή θαλάσσιων στρατιωτικών ή πολιτικών σκαφών, φύλιων ή εχθρικών. Η ικανότητα καταπολέμησης επιφανειακών ή ασύμετρων απειλών C-Fire Radars. Η νέα γενιά 4 σταθερών πάνελ AESA 40 πολλαπλών λειτουργιών εξ ολοκλήρου ψηφιακό και αρθρωτό. Κέντρο πληροφοριών μάχης. Το κέντρο ελέγχου όπλων, αισθητήρων, συστημάτων επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου. Πρόκειται για τον κορμό του νευρικού συστήματος των φρεγατών της κλάσης Κύμων, που λόγω αυτών των συστημάτων χαρακτηρίζονται και ψηφιακές φρεγάτες. Όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά την 4η Οκτωβρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε επίσημη τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Οι φρεγάτες της κλάσης Κύμων έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν με όλα τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που διαθέτουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μπορούν δηλαδή την τακτική και όχι μόνο εικόνα του πεδίου που θα σχηματίζουν με τα ραντάρ τους να τη μεταδίδουν ταυτόχρονα σε Ραφάλ, Βάιπερ και άλλα έξυπνα οπλικά συστήματα και πλατφόρμες. Με το χρονοδιάγραμμα να τηρείται μέχρι στιγμής κανονικά, η φρεγάτα Κύμων θα παραδοθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό για δοκιμές στις αρχές του 2025 για να ακολουθήσει προς το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου η επόμενη φρεγάτα, η Νέαρχος. Στο περιθώριο της τελετής, ο Έλληνας Υπουργός είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας. Ο Νίκος Δένδιας είπε κατά τη διάρκεια της τελετής μεταξύ άλλων: «Δεν θα σας κρύψω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Είναι ορόσημο της συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Η απόκτηση της φρεγάτας Κύμων είναι περηφάνεια για το πολεμικό ναυτικό. Ο Κύμων συνεχίζει την παράδοση 2.500 ετών. Αποτελεί παράγοντα ναυτικής υπεροχής. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου. Δεν νοείται λοιπόν πολεμικό ναυτικό χωρίς δυνατότητες πέραν του ορίζοντα». Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.